διαβάσατε, λέει, το άρθρο Λάσπη για τον Σλούκα. Το άρθρο Λάσπη εννοεί το άρθρο που ο Σλούκας λέει για τον προπονητή του, ότι 20 λεπτά δεν παίζει ο ηγέτης. Φανταστείτε, άμα δεν γράφονται πουθενά αυτά που λένε οι παίχτες στα ποδητήρια, σε βίντεο κιόλας, είναι λογικό κάποιος να το θεωρήσει ότι κάποιος που το έγραψε ότι είναι άρθρο Λάσπη. Οπότε η Λάσπη επιστρέφεται προς το παρόν στο πρόσωπό σου, γιατί δεν έριξε κανένα Λάσπη. Το μόνο που κάναμε είναι απλά να δημοσιεύσουμε το βίντεο με τη δήλωσή του ή την τοποθέτηση του όπως θέλεις, μπορεί να το πεις. Έχει κάνει και δήλωση πάντως στην Νόβα ο Σλούκας χθες το βράδυ μετά το σουτ. Μα τώρα εντάξει, το γεγονός ότι κάποιος, ότι ο Σλούκας έβαλε ένα μεγάλο σουτ, πιθανόν να κρίνει και την πρόκριση. Δηλαδή θα προσπαθήσουν τώρα να κάνουν και το άσπρο μαύρο. Λες και είμαστε τρελοί και ζούμε εμείς σε άλλο πλανήτη και ξέρουν αυτοί καλύτερα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αφού ξέρετε καλύτερα. Και εμείς λέμε εδώ πέρα παραμύθια. Γιατί κάθεστε και βλέπετε την εκπομπή. Επειδή το έχω μπροστά μου, χθες την κάμερα της Νόβα. Βάλε YouTube, βάλε Μπόμπου Σφουγγαράκι, άμα θέλεις να δεις. Έχει άντε γεια τσουκαλά. Έχει ό,τι θέλεις να δεις. Βάλε ρε φίλε κάτι που σου αρέσει. Γιατί βλέπεις κάτι που δεν σου αρέσει και δεν είναι και εμπιστοσύνη. Σε υποχρέωσε κανείς, σε πήρε κάποιος από το χέρι και σου είπε έλα να δεις την εκπομπή με το ζόρι. Ο Σλούκας λοιπόν, έχει πει χθες αυτή τη συζήτηση. Όχι, απλά να πούμε ότι ήταν κάτι που το έχει αφήσει να εννοηθεί και σε δηλώσεις του on camera. Γιατί ρωτήθηκε για το Game 3 και είπε: τον τελευταίο μήνα νιώθω καλά. Έτυχαν προβλήματα, είχα κάποιους μικροτραυματισμούς. Τώρα νιώθω καλά. Αν με χρησιμοποιεί ο coach λίγο παραπάνω ή λιγότερο, είναι επιλογή του. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, δεν είναι εύκολη. Θέλω να έχω ήρεμο το κεφάλι μου και να κάνω το καλύτερο μπορώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω. Βάζει τρίποντο τεράστιο, παίρνει μεγάλη νίκη που όντως μπορεί να κρίνει και την πρόκριση. Και το πρώτο πράγμα που λέει στα αποδυτήρια είναι ποιος ηγέτης, οι ηγέτες δεν παίζουν 20 λεπτά. Δηλαδή ξεκάθαρη μορφή για τον προπονητή του. Που αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Οκ, εκείνη τη στιγμή υπάρχουν παλμοί, υπάρχουν όλα. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι κάτι υπάρχει μεταξύ των δύο. Το έχουμε πει, το έχουμε αφήσει να εννοηθεί. Γράφεται από εδώ, γράφεται από εκεί. Και υπήρχε και μια αντίστοιχη δήλωση και πέρσι. Και πέρσι μετά το μάτς με την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Κάποιες αντίστοιχες δηλώσεις που είχαν γίνει. Και εν πάση περιπτώσει, από σεβασμό και στους ανθρώπους. Και εμείς μισά τα λέμε. Να μην πούμε τώρα ποια είναι η πραγματική εικόνα για τη σχέση Μπαρτζόκα-Σλούκα. Ας το αφήσουμε όταν τελειώσει χρονιά. Όταν τελειώσει χρονιά με το καλό, θα τα πούμε. Και μπράβο τους και στους δύο που καταφέρνουν και συνεργάζονται και τόσο καλά. Εγώ αυτό λέω. Ότι ως τώρα ο Μπαρτζόκας είναι ο προπονητής χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Άρα κανείς δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει. Ακόμα και ο Σλούκας δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει. Ακόμα και αν θεωρεί ότι του γίνεται λάθος διαχείριση. Αλλά αυτό δεν αναιρεί, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ο ένας και ο άλλος κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Το τι σχέση έχουν μεταξύ τους, αφήστε το συζητήσουμε στο τέλος.